Καλό μεσημέρι, είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Μια χαρά, τι κάνετε. Ωραία. Θα εκφράσουμε πρώτα τα παράπονα μας, γιατί φωτογραφίζεις τόσα χρόνια εταιρείες κολλητών μας και έχουμε πάρει 700 παντελόνια και εμάς ένα modeling δεν μας έχεις κάνει. Ωραία. Ποτέ δεν είναι αργά αφενός και αφετέρου είμαι εδώ πέρα τώρα, γιατί είτε σύμπτωση είμαι εδώ και τα παιδιά μου λένε. Με τον τύπο που μου έδωσε. Με τον τύπο που μου έδωσε πουά παντελόνι χθες να βάλω. Πουά. Ναι. Αυτά τα μεταξύ δεν τα κρίνω εγώ αυτά τα χρώματα και αυτές τις στιλιστικές προτιμήσεις. Ναι, με αυτόν τον τύπο είμαι τέλος πάντων. Είσαι με αυτόν τον τύπο, εντάξει. Λοιπόν, είσαι στην εταιρεία Κοζή λοιπόν, τα καλύτερα παντελόνια, τα μοναδικά που... Και φωτογραφίζουμε, ναι. Που καλύπτουν, τα μοναδικά παντελόνια που καλύπτουν το μέγεθος των όχιών μου μετά από αυτή τη σεζόν. Γιατί έχουν ελαστικότητα. Εντάξει, τα φιλιά μου να δώσει στο μοντέλο, ιδιοκτήτη της εταιρείας. Ναι. Ευχαριστώ. Πώς περάσατε όλο αυτό το διάστημα που δουλέψατε αυτό το ντοκιματέρ μέσα στον ΠΑΟ ουσιαστικά? Περάσαμε με μία λέξη, περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν, θα μιλήσω για μένα και για τους συνεργάτες μου κυρίως, αλλά φαντάζομαι ότι το κλίμα αυτό αντιπροσωπεύει όλη την ομάδα που δούλεψε για να βγει αυτό. Ήταν μια εμπειρία πάρα πολύ ωραία, πρωτόγνωρη εμπειρία, το να είσαι ουσιαστικά περίπου μια εβδομάδα, μπορεί και περισσότερο, με την ομάδα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν ήταν εύκολο αυτό το εγχείρημα. Ναι. Ήταν πολύ ιδιαίτερο γιατί έπρεπε να είμαστε διακριτικοί. Ήμασταν με την ομάδα σε μια περίοδο που ήταν πιεσμένοι, είχαν ένα πολύ υψηλό στόχο και έπρεπε να είμαστε μαζί τους, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και αφανείς. Οπότε ήταν πολύ ενδιαφέρον και πολύ όμορφη πρόκληση, ήταν όμως πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Περάσαμε πολύ ωραία και νομίζω περάσαν και οι παίκτες μαζί μας ωραία, όταν μας συνήθισαν και μετά. Κοιτάξτε, στο τέλος, αφού πήραν το κύπελο, ωραία περάσανε. Δεν ξέρω, θα γινόταν να δεν το πήραν το κύπελο. Στο ενδεχόμενο αυτό δεν θα βλέπαμε The Movie, θα βλέπαμε... Και όμως θα βλέπαμε. The Funeral, άσερε που θα βλέπαμε. Θα βλέπαμε και, για αυτό, και σε αυτό το ενδεχόμενο θα βλέπαμε πάλι το ντοκιμαντέρ. Ναι. Η αλήθεια βέβαια είναι, και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι το αποτέλεσμα αυτό μας βοηθάει όλους για να διαχειριστούμε το υλικό πάρα πολύ πιο σωστά. Ναι. Και να δείξουμε και πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να τα δείξουμε. Θα ήταν παρεξηγήσιμα, σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Θα μας λεντούσαν. Ναι. Δεν θα κολλούσανε με το αποτέλεσμα τώρα να έχουμε παίκτες που να πανηγυρίζουν, ας πούμε, ή να λένε ότι θα κατακτήσουμε το κύπελλο και το κύπελλο είναι δικό μας. Βέβαια. Κύριε Μυρίδη, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, έτσι? Όχι. Σε ελληνικά δεδομένα, όσον αφορά τη δική μου γνώση και όσο έχω κουβεντιάσει με τη διοίκηση και με τον Παναγιώτη Αρωνιάδη, που ήταν αυτός που είχε την αρχική ιδέα για να δημιουργηθεί αυτό το όλο το κόνσεπτ, δεν έχει παρουσιαστεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται και αυτό είναι ένα σύν ακόμη για αυτό που τολμήσαν και τολμήσαμε να φτιάξουμε. Είπατε ότι ήταν λίγο δύσκολο, με την έννοια ότι έπρεπε να ήσασταν εκεί, να είστε διακριτικοί. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, η παίκτες, η τεχνική ηγεσία, είναι όμως σχετικά εξοικειωμένη με κάμερες, με την επικοινωνία, με τα μέσα. Έχουν μια τέτοια εμπειρία και καθημερινή, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά εξωστρεφής πλέον. Ναι, ισχύει αυτό, ναι. Αυτό ήταν το θετικό της υπόθεσης, ότι ναι, έπρεπε να είμαστε διακριτικοί σε μια πολύ πιεσμένη και ιδιαίτερη περίοδο της ομάδας. Από την άλλη όμως, όπως λέτε, είχαν ήδη μια εξοικείωση, γιατί όλο το κομμάτι αυτό της ψηφιακής επικοινωνίας και των media τρέχει στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, πάρα πολύ ενεργά. Ναι. Και οι παίκτες δεν μας βλέπαν σαν κάτι ξένο μπροστά τους. Παρ' όλα αυτά όμως, να μην ξεχνάμε ότι ήμασταν 4 τουλάχιστον άνθρωποι που ήμασταν καθημερινά μαζί τους και σε στιγμές που υπό άλλες συνθήκες δεν μπορεί να τις δει κανείς άλλος πλην της ομάδας και κάποιων διοικητικών. Ωραία, θα μας τα πείτε τώρα αυτά, αφού δεν τα έχουμε δει. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας αφήσω να δείτε τα περισσότερα. Ναι. Αλλά ναι. Τώρα εσείς, λέμε σκηνοθέτης, τους τοποθετούσατε, τους λέγατε τι να πούν, τι να κάνουν, ή ήτανε στο 100% αυθόρμητες κινήσεις και όλα αυτά καταγράψατε? Ήταν ένας συνδυασμός και των δύο. Ναι. Ξεκινήσαμε, λόγω της ιδιαιτερότητας και πάλι από της κατάστασης, να καταγράφουμε σιγά σιγά αυτό που συνέβαινε. Σε στιγμές όμως που ένας μέσος θεατής δεν μπορεί να τις δει. Ναι. Δεν θα είχε πρόσβαση, ας πούμε, σε αποδυτήρια, σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε σπίτια παικτών, αμάξια, γήπεδα, προπονητικά κέντρα κτλ. Από ένα σημείο όμως και μετά, και στον βαθμό που ήταν εφικτό και μπορούσαμε να επέμβουμε,
δεν καθοδηγούσαμε παίκτες και ανθρώπους. Προσέχαμε όμως το σκηνικό μας να είναι ένα συγκεκριμένο σκηνικό. Ή ας πούμε, ξέραμε από πριν πού θα οδηγήσουμε κάποια κουβέντα, για να έχουμε ίσως μία, δύο, τρεις ωραίες προτάσεις που θα τις χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες τα βγάζαν όλα αυτά από μόνοι τους. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε δηλαδή και πάρα πολλά. Ναι. Τι θα δούμε την Κυριακή? Είναι ένα ντοκιματέρ αρχή, μέση και τέλος, με χρονική συνέχεια, με καταγραφή τι έγινε 5 μέρες πριν, 4 πριν το τελικό, την παραμονή στον αγώνα και επινίκεια. Έχει τέτοια... Ναι, υπάρχει αυτή η σειρά στην αφήγηση, στο ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Θα δείτε λοιπόν σκηνές της Θεσσαλονίκης, σκηνές από το προπονητικό κέντρο, όπως σας είπα, συνεντεύξεις από τα σπίτια των παικτών, αμάξια, αποδυτήρια, τούμπα. Ταξίδι στην Αθήνα, λεωφορεία, αεροπλάνο, ξενοδοχείο στην Αθήνα, προπόνηση στο ΆΚΑ, αγώνας, κύπελο και μετά ένα ξέφρανο γλέντι και πανηγύρι. Με αυτή τη χρονική σειρά, με μικρά τέλος πάντων τρίκ συνοθετικά και του μοντάζ, για να το κάνουν λίγο πιο ενδιαφέρον. Μάλιστα. Μας έχουν πει, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς, ότι... Είναι πρωταγωνιστής ο Βιερίνια. Είναι το δικό του κύπελο και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό και σε όλα. Συμφωνείτε? Εγώ δεν ξέρω αν όντως είναι ο πρωταγωνιστής του ντοκιμαντέρ. Είναι όμως ένας μεγάλος πρωταγωνιστής, ναι. Mm. Και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι της αφήγησης στηρίχτηκε πάνω του, θα τον δούμε σε αρκετές σκηνές μέσα στην μίνι αυτή ταινία, να μιλάει και να σχολιάζει διάφορα πράγματα. Ακόμα και... όμως και όταν βγήκε το γήπεδο και δεν μπορούσε να δει το μάτς, ε? Ναι. Ακόμα και ναι. Αυτό. Ναι. Τώρα, ο Βιερίνια είναι μια φυσιογνωμία κατά τη γνώμη μου, που γράφει πάρα πολύ ωραία στο φακό, είναι πάρα πολύ άνετος, έχει πολύ χαβαλέ, ναι. Είναι πολύ κοινωνικός και όταν έχεις ένα τέτοιο υλικό μπροστά σου, είναι ότι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί. Δεν χρειάζεται να τον εκμεταλλευτείς καν. Το κάνει από μόνος. Άλλοι ωραίοι τύποι με τους οποίους συνεργαστήκατε, παίχτες του ΠΑΟΚ. Ο Κρέσπο λέγεται ότι είναι η έκπληξη. Είναι. Επίσης είδαμε πράγματα που λογικό είναι να μην τα περιμένουμε και να μην τα ξέρουμε, ναι. Όσο δεν είμαστε κοντά στους παίχτες καθημερινά. Είδαμε πράγματα που μας εξέπληξαν ευχάριστα και σε βαθμό που δεν το περιμέναμε τόσο πολύ. Mm-hmm. Και δεν μιλάω μόνο για τον Κρέσπο, μιλάω για όλους τους παίκτες του ΣΑΔΕΤ. Είναι περίπου 10 με 12 άτομα τα οποία μιλάνε στη διάρκεια αυτού του ντοκιμαντέρ και είχαν διάθεση να μιλήσουν, να γελάσουν, να σχολιάσουν. Ο προπονητής είχε διάθεση να αφιερώσει λίγο χρόνο από τις υποχρεώσεις που ήταν τεράστιες σε εκείνη την περίοδο. Ήταν τεράστιες υποχρεώσεις και... ήταν και πολύ δύσκολη η θέση του και θέλαμε να είμαστε ακόμη περισσότερο διακριτικοί στην αντιμετώπιση του Λουτσέσκου. Οπότε θα δείτε, ναι. Εννοείται, Λουτσέσκου στο ντοκιμαντέρ με μία ματιά λίγο περιγραφική, ένα σχολιασμό, ένα μικρό σχολιασμό αυτών που συνέβαιναν. Τώρα συγγνώμη. Ένα μυστήριο γύρω από τον Λουτσέσκου. Ναι, σε ένα μικρό στιγμιότυπο. Βλέπουμε, νομίζω, μια ομιλία του στα αποδυτήρια. Αυτή είναι αυθόρμητη, ναι. Πραγματική ή είναι κάτι σκηνοθετημένο? Όχι, όλες, αυτό θέλω να σας πω. Ναι. Επειδή ήταν ειδικά στο κομμάτι αυτό της διαχείρισης του προπονητή, επειδή ο ρόλος του ήταν ειδικά εκείνη την περίοδο πάρα πολύ σημαντικός στην επικοινωνία και στο να εμψυχώσει τους παίκτες και να τους κατευθύνει, δεν τον ενοχλήσαμε σχεδόν καθόλου. Ό,τι θα δείτε στο ντοκιμαντέρ, μάλιστα. Είναι 100% αυθόρμητο. Με κάμερες που ήταν στημένες, πολλές φορές δεν ήμασταν ούτε εμείς μέσα στα αποδυτήρια. Είχαμε μόνο μια κάμερα που κατέγραφε, για να μην δημιουργήσουμε κανένα περισφασμό. Οπότε ναι, θα δείτε μόνο αφόρμητα πράγματα. Γενικότερα θα δείτε αφόρμητα πράγματα. Ωραία. Και αυτό φαίνεται, θα φανεί αυτό. Η Ελένη Μπούντο μας ζητάει να σας ρωτήσουμε, επειδή βεβαίως έχετε και μια γενικότερη συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και με το περιοδικό, πώς εμπνέεστε κάθε φορά τα εξώφυλλα? Που αποτυπώνουν πολύ διαφορετικά τον κάθε ποδοσφαιριστή. Πώς γίνεται, το συζητάτε, τον βλέπετε φυσιογνωμικά, πώς... Ναι. Κοιτάξτε, το συζητάμε αρχικά
και με τον Δημήτρη τον Παπάζογλου και με τον Παναγιώτη Ναρουνιάδη έχουμε μια κουβέντα για το τι περίπου θέλουμε να κάνουμε. Τις περισσότερες φορές όμως οι πιο όμορφες στιγμές και τα πιο ωραία εξώφυλλα προκύπτουν αφόρμητα πάνω στη φωτογράφηση με πράγματα τα οποία δεν είχαμε αναλύσει και δεν είχαμε κουβεντιάσει καν πριν. Αλλά πάντα έχουμε μια κεντρική ιδέα, δεν πάμε στα τυφλά. Μάλιστα. Επίσης ένα κομμάτι που μας διασκεδάζει πάρα πολύ οι φωτογραφίσεις. Και πάλι είναι συνεργάσιμοι. Πάρα πολύ. Κάναν στριφνό, ναι. Κάναν έτσι δύσκολο δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Που να μην δέχεται, να μην ακούει, να μην θέλει. Όχι. Κοιτάξτε τώρα και ο ρόλος του φωτογράφου, για να μιλήσουμε τώρα για τις φωτογραφίες ας πούμε, είναι ένας ρόλος που δεν αφήνει πολλά περιθώρια σε αυτό που φωτογραφίζεται να είναι στριφνός και δύσκολος, ακόμη και αν έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Και ειδικότερα όταν το κλίμα που τον περιβάλλει είναι άνθρωποι που έχουν διάθεση να φτιάξουν κάτι ωραίο, είναι χαμογελαστοί, λένε αστεία. Ναι. Νομίζω ότι ξεφεύγει, είναι μονόδρομος το ότι θα περάσουμε ωραία σε μια φωτογράφηση. Άρα ναι, δεν έχω δει εγώ που δεν έχω αντιληφθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Κατάλαβα. Τις φωτογραφίες που κάνουμε. Καταλαβαίνω από την ανυπομονησία του κόσμου να δείτε το ντοκιμαντέρ την Κυριακή, το οποίο θα παραμείνει έτσι κι αλλιώς είναι παρακαταθήκη για τον ΠΑΟΚ, ότι θα δημιουργηθούν ιδέες και για άλλα σχέδια. Να δω πώς θα τα καταφέρετε του χρόνου που ο ΠΑΟΚ θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα, πώς θα καταγράψετε μια χρονιά ολόκληρη. Μακάρι να όλα αυτά που λέμε τώρα να γίνουν πραγματικότητα και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία να κάνουμε άλλο ένα και άλλα δύο και δεν ξέρω και εγώ πόσα. Και να έχουμε υλικό να δείχνουμε. Και μια φωτογράφηση σε μένα, γιατί δεν γίνεται. Τώρα λίγο φίλτρο να βάλουμε, λίγο έτσι. Πρέπει να πάω και στην Μύκονο σύντομα. Πείτε μου μόνο τη μέρα και την ώρα και τα υπόλοιπα όλα αυτά. Εκείνος που έχετε δίπλα σας να τα κανονίσει όλα. Εκείνο και το αγγελό σκύλο. Αυτός που έχουμε. Καλά, δεν θα το σχολιάσω αυτό καθόλου για αυτό που έχω δίπλα μου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά την Κυριακή. Βέβαια. Θα το διασκεδάσουμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.